Η επώνυμη έδρα Ρωσική Γλώσσα και Πολιτισμού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο τη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονό και ξεκινά την επίσημη λειτουργία τη από την 5η-5 Οκτωβρίου. Η έδρα θα λειτουργήσει με την υποστήριξη του φιλανθρωπικού Ιδρύματο Ιβάν Σαβίδη. Το 2016 το Αριστοτέλειο και το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Ιβάν Σαβίδης υπέγραψαν στο πλαίσιο του αφιερωματικού έτους 2016 έτος ελληνικού πολιτισμού στη Ρωσία και ρωσικού πολιτισμού στην Ελλάδα σύμφωνο συνεργασίας που προέβλεπε μεταξύ άλλων την ίδρυση επώνυμης έδρας ρωσικής γλώσσας και πολιτισμού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Βασική στόχη τη έδρα είναι η ανάπτυξη διδακτικού και ερευνητικού έργου για την μελέτη και τη διδασκαλία τη ρωσική γλώσσα, τη ιστορία και του πολιτισμού, καθώ και η ενίσχυση των ήδη υφιστάμενων δεσμών τη χώρα μα με τη Ρωσία. Προγραμματίζεται και η σύναψη επιστημονικών συμφωνιών με έδρε συναφού αντικειμένου στο εξωτερικό, αλλά και η διεύρυνση των συνεργασιών με πανεπιστήμια τη Ρωσία με απότερο στόχο τη δημιουργία ενό πυρήνα ρωσικών σπουδών στο Αριστοτέλειο. Με απόφαση τη Κοσμητεία τη Φιλοσοφική Σχολή, η επώνυμη έδρα ρωσική γλώσσα και πολιτισμού εντάσσεται ακαδημαϊκά στο τμήμα Γερμανική Γλώσσα και Φιλολογία. Όσον αφορά το φιλανθρωπικό ίδρυμα Ιβάν Σαβίδη, ιδρύθηκε το 2000 και υλοποιεί πλήθος φιλανθρωπικών έργων και διαχειρίζεται ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων, σύμβαλλοντας ενεργά στην πρόοδο και την ανάπτυξη σε σημαντικούς τομείς όπως η εκπαίδευση, οι επιστήμες, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός αλλά και η κοινωνική ευημερία των πολιτών. Το συνολικό ποσό των φιλανθρωπικών προσφορών ανέρχεται στα 8 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Παράλληλα, το Ίδρυμα στηρίζει εκπαιδευτικά προγράμματα για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας στα πανεπιστήμια της Ρωσίας και της ρωσικής γλώσσας στην Ελλάδα. Αξίζει να υπενθυμίσουμε πως στις 3 Απριλίου του 2015 το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα του Ιβάν Σαββίδη σύναψε σύμβαση με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για την υποστήριξη του τμήματος Σλαβικών Σπουδών. Στις 20 Μαΐου του 2016 το Ίδρυμα υπέγραψε σύμβαση συνεργασίας με το Αριστοτέ Τέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη για την ίδρυση δύο επώνυμων εδρών στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου, τη έδρα τη Ρωσική Γλώσσα και του Πολιτισμού και τη έδρα των Ποντιακών Μελετών.